Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα καινούριο κούμπομα που έχει φέρει η Σεϊλάν και μου έστειλε δώρο. Είχα την χαρά να μου το στείλει δώρο μαζί με το νήμα. Είναι ένα ξύλινο κούμπομα που κλείνει με μαγνήτη. Έχει υποδοχές για να βάλετε οποιοδήποτε χεράκι θέλετε και η Σεϊλάν έχει συνδυάσει μια υπέροχη αλυσίδα. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν ράβεται πάνω στο πλεκτό μας, αλλά έχει αυτό το κενό, την υποδοχή που θα έρθουμε και θα τοποθετήσουμε το πλεκτό μας. Και μαζί με το καπάκι έρχονται οι βίδες του, μαζί με το κούμπομα έρχονται οι βίδες του, που βάζοντας το πλεκτό μας μέσα στην υποδοχή βάζουμε τις βιδούλες και το σταθεροποιούμε. Θα δούμε στην πορεία πόσο όμορφα μπορούμε να το τοποθετήσουμε και να το φτιάξουμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και αξίζει να το φτιάξουμε. Θα χρησιμοποιήσω ένα πάτο για να γίνει πιο σταθερό το τσαντάκι μου. Το κούμπομα είναι 20 εκατοστά και έχω πάρει και τον πάτο 20 εκατοστά. Θα μπορούσα να πλέξω ένα πάτο, αλλά επειδή είναι σατέν, είναι πολύ μαλακό και όμορφο αυτό το νήμα, εγώ ήθελα να έχω πιο σταθερό αποτέλεσμα. Το νήμα αυτό είναι σαν κορδέλα και είναι πάρα πολύ μαλακό. Σαν μεταξωτό, σαν σατένα είναι. Το νήμα συστήνει βελονάκι νούμερο 6 με 7, εγώ θα το πλέξω με 7, αλλά για να ξεκινήσω τον πάτο, όπως πάντα θα χρησιμοποιήσω ένα βελονάκι μικρότερο, το 3,5 περνάει από τις τρύπες. Θα πάρω λοιπόν το νήμα μου, θα μπω στη στενή πλευρά του πάτου, φέρνω το νήμα μου μπροστά, και κάνω άλλη μια αλυσίδα στον αέρα για να έχω καθαρό τον πρώτο μου πόντο. Ξεκινάω λοιπόν και κάνω. Ξεκινάω λοιπόν θεωρώντας ότι αυτοί οι τρεις επόμενοι πόντοι είναι οι γωνιακοί μου. Ο πάτος μου είναι σαν οβάλ περίπου. Το ότι φαίνεται όμως καθαρά, το ότι αυτές οι τρεις τρυπούλες οριοθετούν τη γωνία μου, ας πούμε. Εκεί λοιπόν θα κάνω από 2 άριχτα στην κάθε γωνία για να δώσω αέρα στο τσαντάκι μου. Συνεχίζοντας τη φαρδιά πλευρά θα κάνω άριχτα ένα λαξ, ένα άριχτο, δύο άριχτα, ένα άριχτο, δύο άριχτα. Μετά τους τρεις γωνιακούς λοιπόν πόντους, ένα λαξ, ένα άριχτο, δύο άριχτα. Μόνο στις γωνίες θα κάνω σε κάθε πόντο αύξηση για να μου γίνει πιο πλούσιο. Screaming into the canyon at the moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. My voice it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow cried. Τελείωσα τη μεγάλη μου πλευρά και αυτοί οι τρεις πόντοι θεωρούνται οι γωνιακοί, οπότε κάνω από 2 άριχτα στον καθένα. Αν κάνετε το τσαντάκι σας με πάτο από το νήμα, απλά θα πλέξετε κι εσείς ένα μακρόστενο κομμάτι στα 20 εκατοστά όπως είναι το χεράκι μας, το άνοιγμα από το καπάκι μας.
Εδώ έχω τους δύο πόντους της στενής πλευράς, που εδώ θα κάνω από δύο άρρηκτα πάλι, και να η επόμενη τρεις γωνιακή. Συνεχίζω με από δύο άρρηκτα. Στην πλευρά εναλλάξα ένα άρρηκτο, δύο άρρηκτα μέχρι την επόμενη γωνία. Έφτασα στο τέλος της σειράς και πάντα ξεκινάω με ένα άρρηκτο, γιατί αυτό που θα χρωστάω θέλω να γυρίσω και να το κάνω στο τέλος για να έρθει κοντά η ένωση, να μην μου κάνουν κενό οι πόντοι μου. Θα τραβήξω λίγο τη θηλιά μου και μπαίνω στην αλυσίδα στον αέρα που έκανα ξεκινώντας. Τραβάω τη θηλιά μου και τη φέρνω μέσα από την αλυσίδα αυτή από την άρρηκτη και μετά από την κάτω πλευρά του πόντου μου το ξαναφέρνω πίσω. Έτσι δεν φαίνεται τίποτα και έχω και σε αναμονή τη θηλιά που χρειάζεται για να ξεκινήσω. Όσο σίγουρη και αν είμαι για τα πολλαπλάσια μου, επειδή πάντα τον πάτο μας τον κάνουμε με μικρότερο βελονάκι και μετά αλλάζουμε νούμερο, θέλω να σιγουρέψω το ότι έχω κάνει σωστές αυξήσεις. Σίγουρα με το μεγαλύτερο βελονάκι τώρα θα ανοίξει πολύ περισσότερο το πλεκτό μου. Πάντα όμως συστήνω όταν ξεκινάτε από τα άρρηκτα και μετά την τσάντα σας, ό,τι σχέδιο και αν έχετε, να κάνετε μία σειρά με άρρηκτα για να δείτε πόσο ανοίγει, πόσο στρώνει το πλεκτό σας. Μήπως χρειάζεται περισσότερες αυξήσεις ή έχετε κάνει ήδη πολλές. Δεν θα ξέρετε λοιπόν ποτέ αν έχετε πετύχει ακριβώς τα ανοίγματά σας, γι' αυτό συστήνω να κάνουμε άλλη μία σειρά με άρρηκτα για να δούμε στην πορεία πώς πάει. Πάμε λοιπόν να κάνω με το κανονικό μου βελονάκι άλλη μία σειρά με άρρηκτα για να δω πώς θα συμπεριφερθεί, πόσο θα ανοίξει. Απλά άρρηκτα λοιπόν με το βελονάκι νούμερο 7 μέχρι το τέλος της σειράς. Έφτασα στο τέλος, μπαίνω στην κορυφή της αλυσίδας στον αέρα που είχα κάνει και κλείνω με ένα βουβό. Στρώνω τον πάτο μου και βλέπω αν έχω πολλά κενά ή όχι. Πώς βλέπω εγώ αν είμαι σωστή? Από την εμπειρία μου λοιπόν βλέπω ότι εδώ, επειδή έχει αφήσει τρυπούλες, δείχνει ότι τραβάει η θηλιά, αφήνει αρκετό κενό. Αυτό σημαίνει ότι ελάχιστοι πόντοι ακόμα χρειάζονται για να στρώσει, να μην τραβάνε οι θηλιές. Οπότε λοιπόν και εγώ θα κάνω τουλάχιστον άλλους 4 πόντους αύξηση. Βάζω τα σημάδια μου στις 4 νοητές γωνίες, στον κεντρικό πόντο δηλαδή από τους 3. Και στην επόμενη σειρά με άρρηκτα θα κάνω από μία αύξηση για να στρώσουν λίγο καλύτερα οι μεγάλες μου πλευρές. Στις μικρές πλευρές σίγουρα δεν χρειάζεται τίποτα γιατί είχα βάλει από 2 πόντους. Ας ρίξω λοιπόν από 2 πόντους σε κάθε φαρδιά μου πλευρά για να είμαι σίγουρη ότι στρώνει περισσότερο η πλευρά μου και δεν τεντώνει. 4 αυξήσεις λοιπόν για να στρώσει η επόμενη σειρά, για να στρώσει η δουλειά μου από εδώ και πέρα. Θα κάνω και αυτή τη σειρά με τα άρρηκτα, κάνοντας από μία αύξηση σε κάθε σημάδι γωνίας που έχω βάλει. Έκλεισα με ένα βουβό, κάνω τον πρώτο μου πόντο άρρηκτο και βλέπω πώς έχει στρώσει περιμετρικά η δουλειά μου. Αφού λοιπόν είδα ότι έστρωσε και έχει ανοίξει και είναι λίγο και δεν τραβάει πουθενά, πάμε να σας δείξω ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο. Πιστεύω ότι περισσότερες το ξέρετε. Έχω κάνει ένα άρρηκτο για πρώτο μου πόντο και στο δεύτερο πόντο θα κάνω μακρύ άρρηκτο. Άρρηκτο, μακρύ άρρηκτο. Άρρηκτο, μακρύ άρρηκτο λοιπόν εναλλάξ. Ο λόγος που το επέλεξα είναι γιατί το νήμα μου είναι γυαλιστερό και κορδέλα. Από μόνο του δηλαδή έχει τη χάρη του. Το κούμπομά μου είναι εντυπωσιακό. Εάν φορτώσω και το τσαντάκι μου με περίτεχνες πλέξεις, νομίζω ότι όλο μαζί θα γίνει υπερβολή. Όταν λοιπόν έχω ένα πολύ εντυπωσιακό νήμα ή στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα πολύ εντυπωσιακό
κούμπομα κλικ-κλακ, προτιμώ να κρατήσω σε χαμηλούς τόνους το πλεκτό σώμα της τσάντας. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι, ένα παρά ένα τα άριχτα, μέχρι το τέλος της σειράς, άριχτο με μακριά άριχτο εννοώ, και πάμε για την επόμενη. Στην προηγούμενη σειρά ξεκίνησα με ένα άριχτο, τώρα θα ξεκινήσω με ένα μακρύ άριχτο. Έτσι θα μου βγουν ένα λάξ τα μακριά άριχτα με τα άριχτα, για να κάνω αυτή την, ας πούμε, όψη από καλαθάκι. Συνεχίζω ένα λάξ, αφού ξεκίνησα αντίθετα από ό,τι είχα ξεκινήσει στην προηγούμενη σειρά. Και από εδώ και πέρα η αλήθεια είναι ότι θα συνεχίσω να πλέκω κυκλικά, σπιράλ, χωρίς ένωση. Οπότε με πάει μόνο του. Εκεί που βρίσκω το άριχτο, κάνω μακρύ άριχτο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα συνεχίσω να δώσω το ύψος που με ευχαριστεί και με ικανοποιεί για το τσαντάκι. Υπολογίζω ότι θέλω τουλάχιστον 20 εκατοστά και θα ανοίξω το βίντεο για να τοποθετήσουμε μαζί το ξύλινο κλικ-κλακ που θεωρώ ότι είναι και αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Έφτασα λοιπόν στα 20 εκατοστά. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο μέγεθος για το τσαντάκι αυτό. 20 εκατοστά το κλικ-κλακ, 20 και το ύψος έκανα. Το τετραγωνίζω ελαφρά με τα χέρια μου και τοποθετώ επάνω το κούμπομα για να δω περίπου τι γίνεται με τις διαστάσεις μου. Επειδή το νήμα λοιπόν είναι χοντρό, χαρακτηριστικά βλέπω ότι τουλάχιστον 3 πόντι εδώ και 3 πόντι στην άλλη γωνία είναι περισσότερη από ό,τι χρειάζεται για να έρθει η πλευρά μου να εφάπτεται. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα. Εάν ήταν ραφτό κλικ-κλακ, θα κλέβαμε αυτή τη διαφορά στο ράψιμο. Θα το πίναμε, όπως λένε οι μοδίστρες, την ώρα που θα το ράβαμε. Τώρα όμως εγώ πρέπει να το χώσω μέσα στην υποδοχή, οπότε δεν με συμφέρει να έχω μεγάλη διαφορά. Θα προσπαθήσω λοιπόν όσο μπορώ να το φέρω στα μέτρα που θέλω, πως στην επόμενη σειρά με άριχτα απλά θα κάνω τουλάχιστον 6 μειώσεις, που είδα εγώ με το μάτι ότι αυτοί 6 πόντι, 3 και 3 στην άλλη γωνία περισσεύανε, για να το φέρω πιο κοντά στις διαστάσεις που θέλω. 2 μειώσεις στη μία πλευρά, 2 στην άλλη, από μία μείωση στις μεγάλες πλευρές και θα έρθει στα μέτρα του. Οποιαδήποτε πλέξη και αν κάνετε για αυτό το συγκεκριμένο κλικ-κλακ, τις δύο τελευταίες σειρές θα τις κάνετε με άριχτα. Ο λόγος είναι ότι θέλω να δυνατήσει η δουλειά, το πλεκτό μου πάνω-πάνω, να έχω περιθώριο με τα άριχτα να κάνω μειώσεις αν χρειάζεται και να μπορέσω να το τοποθετήσω πιο εύκολα. Αφού λοιπόν έκανα τη μία σειρά με τις μειώσεις, το βάζω επάνω και βλέπω ότι το έχω φέρει σχεδόν στην εντέλεια. Πάμε λοιπόν για την τελευταία σειρά, έκανα τη μία με τις μειώσεις με άριχτα και η τελευταία μου σειρά θα είναι απλά άριχτα μόνο στην πίσω θηλιά. Όλη τη σειρά θα την πλέξουμε στην πίσω θηλιά. Να σας πω εδώ ότι αν δείτε ότι χρειάζεστε και άλλη μείωση, πάλι play, είναι πολύ, κάντε καμιά μείωση και στην τελευταία σας σειρά. Αν όχι, συνεχίστε όπως εγώ, άριχτα στην πίσω θηλιά. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι πρώτον, γιατί αυτή η γραμμή που μένει εδώ μου οριοθετεί το που θα μπει το ξύλινο κλικ-κλακ, είναι σαν να είναι όριο και μας βοηθάει. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αδυνατίζει έτσι πάνω-πάνω, γίνεται πιο λεπτό το πλεκτό μου, οπότε θα μπει πιο εύκολα μέσα στην υποδοχή. Έφτασα στο τέλος, κόβω το νήμα μου. Τραβάω έξω το νήμα, μπαίνω στην τελευταία θηλιά, το φέρνω μέσα. Σας έχω δείξει πολλές φορές αυτόν τον τρόπο που κλείνω τη δουλειά μου. Και η ουρά που έμεινε με μία βελόνα με μεγάλο κεφάλι θα τη στερεώσω μέσα. Όπως βλέπετε έχει μαζέψει αρκετά. Εάν το δείτε στην πρώτη σειρά με τις μειώσεις ότι είναι οριακό,
Μην κάνετε άλλη μείωση, γιατί στη δεύτερη σειρά φαίνεται το πραγματικό του κλείσιμο. Το επόμενο βήμα είναι να διπλώσω. Α, το νήμα που μου περίσεψε από τη δεύτερη κούκλα είναι αυτό. Δύο κούκλες δηλαδή χρειάστηκαν και μου περίσεψε νήμα. Διπλώνω ακριβώς στη μέση το τσαντάκι μου και βάζω δύο σημάδια στις δύο στενές πλευρές. Στις δύο άκρες. Λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούν και τα άλλα κλικλάκ που βάζουμε. Στα δύο κέντρα που σημάδεψα με τις καρφίτσες μου μπαίνουν τα κέντρα από το κλικλάκ. Θα πάρω ένα πολύ ψηλό κατσαβιδάκι ή ένα μαχαίρι με μύτη μπροστά για να μπορούμε να βάλουμε τις βίδες μας και πάρτε κάτι, ένα πλαστικό για να μην τραυματίσουμε και το νήμα και ξεκινήστε να το πιέζετε να μπει μέσα στο κενό. Είναι πάρα πολύ μαλακό νήμα και είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει. Δεν μπορεί να φανεί αυτό στο βίντεο, σας το λέω εγώ που το έχω στα χέρια μου. Μπαίνει πάρα πολύ εύκολα και αφού ξεκινήσω λοιπόν και βάλω το πρώτο κομμάτι, θα πάρω κατευθείαν βίδα για να το σταθεροποιήσω. Εδώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα γνωστά κλικλάκ που χρησιμοποιώ σε όλα τα γνωστά κλειψάκια που χρησιμοποιώ σε όλα τα κλικλάκ, γιατί είναι χοντρό, δεν θα πιάσω κάτι, είναι το ξύλο μεγάλο. Άρα, βίδα-βίδα, στη γωνία μου το σταθεροποιώ. Η αλήθεια δεν τις βίδωσα εντελώς, για να είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω ίσια, αλλά τις έβαλα, ξεκίνησα και βίδωνα λίγο και σταθεροποίησα την πρώτη μου γωνία. Αφού σταθεροποίησα την πρώτη γωνία, θα πάω στην απέναντι, αντικριστά. Βάζω το κέντρο μου και σταθεροποιώ αυτή την πλευρά με τον ίδιο τρόπο. Το πιο εύκολο που μπορεί να συμβεί σε ένα οποιοδήποτε τσαντάκι που έχει κλικ-κλακ, εάν δεν προσέξουμε, είναι να μας τρίψει η δουλειά μας. Κρατώντας λοιπόν τα δύο ακριανά σημεία για κέντρο και κάνοντας αντικριστά τις γωνίες μου, σημαίνει ότι θα μου βγει ίσιο, δεν θα στρίψει το τσαντάκι. Ξαναγυρνάω στην άλλη γωνία, κάνω το ίδιο πράγμα και επαναλαμβάνω με την τελευταία, την τέταρτη γωνία. Αφού λοιπόν σταθεροποίησα τις τέσσερις γωνίες σταυρωτά, μου μείναν οι δύο πλευρές που έχουν δύο βίδες η κάθε μία, θα βάλω το ύφασμα μέσα και θα βιδώσω. Για να προλάβω τυχόν απορία σας ή ερώτησή σας για το νήμα, θα σας πω από τώρα ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι με άλλο νήμα δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα ή δεν θα είναι τέλος πάντων τόσο εύκολο να το τοποθετήσετε. Αυτό το νήμα είναι λεπτό στο τελείωμα, πάρα πολύ μαλακό, το σπρώχνουμε εύκολα μέσα και το σπουδαιότερο είναι ότι η βίδα το πιάνει, αυτή την κορδέλα την πιάνει, την τζιμπάει μέσα και το σταθεροποιεί. Κάποιο άλλο νήμα, ακόμα και να χωράει να μπει μέσα σε αυτή την υποδοχή, ίσως η βίδα να μην μπορεί να το τρυπήσει και να το πιάσει τόσο εύκολα. Η δική μου πρόταση λοιπόν για τη δική σας ευκολία είναι να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο νήμα. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, είναι πάρα πολύ οικονομικό, καλύπτει όλα τα γούστα πιστεύω. Να το λοιπόν το τσαντάκι μου. Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που τελειώνουμε πρέπει να βάλουμε την επένδυση. Εγώ για χάρη του βίντεο προχώρησα, γιατί καθυστέρησα πολύ να το κάνω αυτό το βίντεο. Μπορώ όμως πολύ εύκολα μετά να βγάλω τις βίδες και να τη βάλω την επένδυση. Δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Είναι ένα απλό πλεκτό με ένα πολύ ιδιαίτερο κούμπομα που κάνει τη διαφορά. Εύκολο στην τοποθέτηση αν προσέξετε και το κάνετε σιγά σιγά. Και έχουμε ένα ξεχωριστό τσαντάκι. Ευχαριστώ πολύ τη Σεϊλάν για τα υλικά που μου έστειλε δώρο. Αν σας άρεσε και εσάς το βίντεο, κάντε like, μην ξεχάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου αν μόλις με ανακαλύψατε και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.